εκδοχή, εκδήλωση για ένα άνθρωπο που για πολλές δεκαετίες έχει προσφέρει πολλά στους συνανθρώπους του, σε ιδρύματα, σε εκκλησίες, σε συλλόγους και σε οποιοδήποτε κριτικό απευθυνθεί σε εκείνο. Δεν θα σας πω εγώ άλλα για να σας κουράσω. Θα παρακαλούσα να έρθει η Κοσμήτρα της Παγκρατίου Ενώσεως, η κυρία Σαραβαλάκη, για να κάνει την έναρξη του. Καλό μήνα, καλή σαρακοστή σειρά που σε έχουμε, αγαπητοί συμπολίτες, φίλοι. Ήρθαμε από συναντηθείς με τον κύριο Πάπη Μπελιβασάκη, φίλο, αγαπητό σε όλους, γνωστό επιχειρηματία που έχει βοηθήσει και πάντα είναι δίπλα στους κριτικούς. Καλό τον κύριο Νίκο Σαπουτσάκη, προσωρινό πρόεδρο της Επιτροπής Ένωσης των Επιχειρηματιών. Δεν το πιστεύω. Εγώ πίστευα λίγο και το συνδικό μου που υπάρχει να είμαστε εμείς και εμείς. Δεν είμαστε, είμαστε πολλοί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κατά πρώτης τους εκλεκτούς φίλους, θεσμικούς παράγοντες, τον κύριο Σταύρο Ιαννουδάκη, τον Μιχάλη, που έκανε την κανένα. Τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, πρόεδρο των Μηνελευθέρων. Τον στρατηγό στο Παζουδάκη, τον Νίκο, τον φίλο μας. Το Μαρτάκι, τον Γιώργη, τον πρόεδρο του Παγκριτίου. Στον Τιγινάκη, τον Αντώνη, πώς θα τα πω τώρα. Ένας εγώ, πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Πρόεδρος του Νίλης, καλά τα λέω. Πρόεδρος της Κρητικής Αστείας. Φτάνει. Το Ήρωνα, το Φασουλάκι, το πρόεδρο του Συνδέσμου. Όλους τους προέδρους των κριτικών σωματείων που μας τιμούν εδώ και θα μου επιτρέψετε μια ειδική αναφορά στο μέντορά μου, στον κύριο Σπύρο Τρούλη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όσοι μας τιμούν και δεν είναι από την Κρήτη και δεν είναι λίγοι. Το κριτικό λαό, όπως ξέρετε, έχει σαν λαό αντιθέσεις, έντονες προσωπικότητες, έντονες φυσιογνωμίες, έντονα ελαττώματα, τεράστια προτερήματα. Εμείς είμαστε εδώ για τα προτερήματα. Είμαστε εδώ για να αναπτύξουμε την δικτύωση των κριτών επιχειρηματιών, να τους γνωρίσετε, να μην τους ακούτε μόνο. Και έχουμε τέτοιους τεράστιους επιχειρηματίες. Θα μπορούσα κάλλησα να πω τρεις τέσσερις Βασιλάκης, Μισετσία, Παπουράκη, Τιχεσίου, που δεν μπορούσα. Ο στόχος λοιπόν αυτής της Ένωσης είναι να δεκτυώσουμε τους κρίτες επιχειρηματίες. Πρώτα απ' όλα για να τους κάνουμε γνωστούς στο καταναλωτικό μας κοινό, γνωστούς στο υπόλοιπο του δικό κοινό και γνωστούς για την προσπάθεια επιβολής των κριτικών προϊόντων, γιατί πραγματικά τα προϊόντα μας αξίζουν την προβολή μας μέσα στην κριτική κοινωνία. Θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα για τους τόπους. Δεν είναι τη στιγμή. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι μέσα στους τόπους είναι να βραβεύουμε κάθε χρόνο έναν επιχειρηματία για τη συνολική του προσφορά. Φέτος είναι παμψηφί ο κύριος Βενεβασάκης, ο Πάπης, ο πρόεδρος της Ένωσης. Από τη νέα σεζόν, το επόμενο έτος, θα βραβεύουμε έναν επιχειρηματία για τη συνολική του προσφορά και θα βραβεύουμε και ένα νεοεισερχόμενο παιδί από την Κρήτη στις επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα μεγαλουργεί. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας που είστε στην εκδήλωση αυτή. Δεν θέλω να σας κουράσω.
Έχουμε τα μέλη εδώ της διοίκησης, θα τα δούμε αργότερα, αυτά που έχουμε γνωριστεί μέχρι στιγμής. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους όσους βοήθησαν για αυτό εδώ το πράγμα σήμερα. Υποθέτω ότι εσείς που είναι τεραγή πρόβλημα με κορονοϊούς δεν έχετε. Λοιπόν, και επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Μπανταράκη, γιατί πραγματικά προσπάθησε για αυτή την εκδήλωση. Να είστε όλοι καλά. Προχωρούμε γρήγορα στο πρόγραμμα του εκδέχτου να φάτε και διασκεδάσατε. Η σημερινή εκδήλωση, ο Σύλλογος Παιδών Επιχειρηματιών, είναι στον δρόμο για αναγνώριση του καταστατικού του και την αποψινή εκδήλωση την καλύπτει ο Σύλλογος Κριτική Μούσα Πολιτιστική Κίνηση. Γίνεται όμως για να είμαστε κεντρικά και ουσιαστικά εντάξει της υπηρεσίας, γίνεται και υπό την κάλυψη της παρελθείου ενώσεως, άλλως δεν μπορούσαμε, θεσμικά δηλαδή, και θα ήθελα ο κ. Λαριντάκης, αφού μας στηρίζει, δύο μόνο λόγια για να προχωρήσει, ας πούμε, η διαδικασία της... ευχαριστούμε και τον ιδιαίτερο του Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Αγγενάκη, ο οποίος μας θυμάται για την παρουσία του. Εδώ. Όταν μας ανακοινώσατε την πρωτοβουλία αυτή, αμέσως υποκρίθηκε ο και την εσκερδίστηκε και θα είναι κοντά σας και στο μέλλον για όλες τις πρωτοβουλίες που κάνετε. Γιατί θεωρούμε ότι είναι μια αναγκαία κίνηση που βοηθάει την επιχειρηματικότητα της ελληνικής και γενικά την κορυφή της παράδοσής μας για οποία όλοι εμείς υπηρετούμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας, να σας ευχηθώ την καλή δύναμη και κουράγιο, ότι χρειάζεται το κουράγιο και την δύσκολη εκπροσωπία, χρειάζεται προσπάθεια και είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Καλή επιτυχία. Καλό το μέλος του Συλλόγου, κυρία Μάρτη Λάπτου, να μας πείτε λόγια για το οποίο πάρω την Ιωαννιστάκη και το βιογραφικό. Καλησπέρα από μένα. Σήμερα η συνάντησή μας είναι αφιερωμένη. Συγγνώμη για τη διακοπή, θερμή παράκληση. Είναι επαγγελματίας του ραδιοφόνου και της τηλεόρασης, θερμή παράκληση, μια απόλυτη ησυχία για αυτό που ακούσατε. Καλά, εντάξει, τώρα από αυτά που ακούσατε, πιστεύετε ούτε το ένα δέκατο. Θα δείτε μόνο το επαγγελματία. Λοιπόν, σήμερα η συνάντησή μας είναι αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο που εκτιμώ και θαυμάζω απεριόριστα και από ό,τι βλέπω σήμερα είναι και άλλοι που έχουν την ίδια εικόνα για εκείνον όπως εγώ. Και πριν πούμε για ποιο λόγο βραβεύεται και έρθουν και οι υπόλοιποι, αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι το πώς ξεκίνησε όλο αυτό, μια μικρή αναδρομή, μια ιστορία, ένα παραμύθι, μια ζωή σαν παραμύθι. Από τη μέρα που άφησε τη γενέθλιά του, ένα μικρό χωριό, το χωριό Καμαριώτη, στην επαρχία Μαγευσίου Ηρακλείου. Στα 16 του, παιδί σχεδόν ακόμα, με την παρόφηξη του μεγαλύτερου αδερφού του Μανώλη, που ζούσε ήδη στην πρωτεύουσα, ήρθε και εκείνο στην Αθήνα. Κατέβηκαν στον Πειραιά και εκεί σε μια βιοτεχνία της εποχής, από πολλές που υπήρχαν εκεί, ξεκίνησαν να φτιάχνουν στρώματα, με τον τρόπο που γινόταν τότε.
Παράλληλα όμως ολοκλήρωσαν την εξεταστική τους θητεία. Στάτε εικόνα τώρα, δυο κριτικόπουλα νέα που το αίμα τους βράζει να βρίσκονται στην Αθήνα. Τίποτα δεν τους σταματούσε. Και ένα πρωινό ξυπνάει ο αδελφός του, ο Μανώλης, και του λέει με πόνο στη μέση: «Αδερφέ, δεν μπορώ να κοιμηθώ σε τούτανα. Πάμε γρήγορα πίσω εκεί να φτιάξουμε ένα στρώμα της προκοπής να κοιμηθούμε σαν άνθρωποι. Να κοιμάται ο κόσμος σωστά». Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν όλα. Ήτανε μόνο η αρχή. Δυο σβαστά τους δυο νέους από το όνειρο ζωής και από αυτή την ιδέα που είχε κατεβάσει το πρόβλημα. Το όνειρο ζωής να φτιάξουν ένα εργοστάσιο παραγωγής τρομάτων. Να προσφέρουν στον κόσμο έναν ύπνο αλλιώτικο, ξεκούραστο και ένα ξύπνημα σαν αυτό του χωριού τους. Όπως ξυπνούσαν στο χωριό. Και να μιλάει ο κόσμος όλος για τους βελβασάκηδες. Τα δύο παλικάρια ανοίγουν το πρώτο τους κατάστημα στην οδό Φορμίου του 1971. Στο Παγκράτη και κυριολεκτικά δουλεύουν νύχτα μέρα. 24 ώρες το 24ωρο. Σταματούν μόνο κάθε Κυριακή για λίγες ώρες. Σύντομα έγιναν γνωστοί σε όλη την περιοχή. Το κατάστημα που δεν κλείνει ποτέ. 24 ώρες το 24ωρο. Σταματούν μόνο για λίγο. Δουλεύουν ασταμάτητα οι δυο τους σαν μια γροθιά. Με αγάπη, όρεξη, πάθος και μεράκι. Πιστέψτε με, πολύ μεράκι. Μεράκι που το έχει ακόμα μέχρι σήμερα και το μεταφέρει σε όλους εμάς που βρίσκομαστε στην εταιρεία δίπλα. Η εργατικότητά του, ο σεβασμός του στους ανθρώπους τους, τους έκανε αγαπητούς σε όλη την περιοχή. Αυτό ήταν και η δύναμη για το επόμενο βήμα. Το δικό τους εργαστήριο στην οδό Φρύνη στο Παγκράτη το 1979. Τότε το όνομα ήταν Βιοστρό. Ό,τι χρήματα έβγαζαν, τα έριχναν πάλι στη δουλειά. Μηχανήματα, πρώτες ύλες, αγορές. Και ο πατέρας Μιχάλης, πίσω στο χωριό, μαθαίνει τα νέα τους και καμαρώνει. Καμαρώνει για το ζήλο και το επιχειρηματικό τους δαιμόνιο. Σαν πατέρας όμως, θέλει να τα στηρίξει και αποφασίζει να στείλει όλες τις οικονομίες τους για να αγοράσουν τη δική τους γη. Με σκοπό κάποια στιγμή τα παλικάρια του να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Όχι, πείτε μου, ποιος γονιός στερεί στα παιδιά τα όνειρά τους. Σίγουρα όχι, ο κ. Μιχάλης. Έτσι λοιπόν αγόρασαν ένα οικόπεδο 7.000 τετραγωνικών μέτρων στα Σπάτα και βάλανε μπροστά το όνειρό τους. Την ίδια περίοδο όμως, το εργαστήριο στην οδό Φρύνης δυστυχώς πιάνει φωτιά. Και μάλιστα δύο φορές μέσα στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και πλέον η ανάγκη της μετακόμισης ήταν επιτακτική. Το πρόβλημα ήταν όμως ότι ο χώρος στα Σπάτα ήταν ακόμη στα πετά. Ο πατέρας Μιχάλης παίρνει και πάλι τα ενία στα χέρια του. Κατεβαίνει στην Αθήνα και αποφασίζει να μείνει δίπλα στα παιδιά του για όσο χρειαστεί. Και τι γίνεται, μπαίνουν τα μηχανήματα στο μπετονένο κτίριο. Παράλληλα τα μαστόρια χτίζουν με τα τούκλα, κλείνουν τους τοίχους, ενώ την ίδια στιγμή τα δύο αδέρφια βρίσκονται εκεί και δουλεύουν στο φούρνο. Τις λίγες ώρες ξεκούρασης που πρέπει αυτά τα δύο αδέρφια να πάνε σπίτι, ο πατέρας μένει εκεί και φυλάει το κτίριο. Φυλάει την περιουσία των παιδιών. Η δύναμη της οικογένειας, της κριτικής οικογένειας σε όλο της το μεγαλείο. Και έτσι το 1980 ολοκληρώνεται η μετακόμιση στο σημερινό κτίριο της Κάντια στα Σπάτα. Ο δρόμος πλέον ήταν μονόδρομος. Το κεφάλι ψηλά, κοιτάμε μπροστά και προχωράμε. Ακολούθησαν γάμοι, χαρές παιδιά, νέα τμήματα, εξωστρέφεια. Η εταιρεία έφτασε σήμερα να βρίσκεται σε 12 χώρες στο εξωτερικό, Ευρώπη και Ασία, και όλοι να γράφουν για τους κριτικούς που κοιμίζουν τον κόσμο στα στρώματα της Κρήτης. Γιατί να μην ξεχνάμε πως απέδωσαν χώρο τιμή στις ρίζες τους και την εταιρεία ονόμασαν Κάντια. Πέρα όμως από τη δουλειά και από όλα αυτά τα λίγα που σας αφηγήθηκα για την επαγγελματική του πορεία, θέλω να σας πω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει πλούσιο ανθρωπιστικό έργο.
Δεν υπάρχει άνθρωπο, σύλλογο, οικογένεια που να του ζήτησε λίγα και να μην πήρε πολλά. Αυτό που μου είπε κάποτε, όταν συζητούσα γιατί, μου λέει, καλή μου, έχω πάρει τόσα αγάπη στη ζωή μου που το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να την προσφέρω πίσω στους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Πόνο αυτού του ανθρώπου. Είναι χαράλαβος Βελικασάκης, αλλά για μας είναι ο δικός μας ο κύριος Μπάμπης. Και αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι κάθε άνθρωπος θέλει δίπλα του το άλλο του μισό. Αυτό που το στηρίζει στα καλά και στα δύσκολα. Ένα χειροκρότημα την κυρία Μαρία που έχει και όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ την Άρη Λάβλου. Καλούμε τον κύριο Σαμπουτζάκη και τον κύριο Βανταράκη να έρθουν την υποδομή. Κύριε Βασίλη, ρεβέντη, εμείς οι πυρηνικοί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τους φιλελεύθερους. Σου άλλαξε και το όνομα του κόμματός σου. Είναι ο πρόεδρος του κόμματος των κεντρών. Δεν είναι φιλελεύθερος. Να θυμάμαι με την παρουσία του ο κύριος Παναγιώτης Δημήτρης, αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Υπηρετικού Πειραιά και αντιπρόεδρος του Υπηρετικού Υπηρετικού να φυγηθεί. Να καλωσορίζουμε, να είστε καλά. Πριν φωνάξω για το τηλετουργικό, το άφησα επίτηδες, κύριε Βελιβασάκη, για τώρα. Θέλω να σας πω το εξής. Όταν επισήμως εγώ με τον κύριο Αυτόν ήρθαμε στο γραφείο σου για να μας επιτρέψεις να σε βραβεύσουμε, να σε τιμήσουμε, βγάζεις από το σιρτάρι σου κάτι αποδείξεις και μου λες αυτές οι αποδείξεις είναι μέλη που ήταν εγγεγραμμένα πριν 10 χρόνια σε αυτό που πάω εγώ να κάνω σήμερα. Έμεινα, πώς το λένε οι πιτσιρικάδες, πίτσκλες, πώς το λένε. Έμεινα κάκιμο. Χαίρομαι που και σε αυτό αποδεικνύεις πόσο δυναμικός άνθρωπος είσαι.